Σας καλωσορίσουμε σήμερα εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε και βρίσκεστε εδώ σήμερα μαζί μας σε αυτή την όμορφη εκδήλωση. Θα ήθελα αρχικά, καταρχάς, να ευχαριστήσω την ομάδα Λαλίτσα και τον κύριο Σάβα ιδιαίτερα για αυτήν την πρωτοβουλία του να δίνει χαρά εδώ στα παιδιά μας με διάφορες δράσεις, οι οποίες διακρίνονται από ευαισθησία και με αυτή την πρωτοβουλία ευαισθησία και είναι καινοτόμες οι δράσεις. Είναι πρωτότυπες πραγματικά. Μέσω λοιπόν της ομάδας Λαλίτσα ήρθαμε σε επαφή με τον κύριο Ευγενιάδη, ο οποίος είναι συνάδελφος, είναι εκπαιδευτικός στα διδάσκει, αλλά ταυτόχρονα είναι και σεφ και για το τεχνολόγο τεχνολόγος τροφίμων. Και θα μας παρουσιάσει εδώ και το βιβλίο αυτό το απλά και διαφορετικά, αλλά και με δράση, στην πράξη αυτό το απλά και διαφορετικά θα δούμε εδώ με τα παιδιά μας. Να σημειώσουμε ότι είμαστε σε μια περίοδο με λιώσεις πάρα πολλές. Πολλά παιδιά μας λείπουν το μισό σχολείο σχεδόν, πολύ εκπαιδευτική. Και πάρα πολλά παιδιά, παρόλο που είναι άρρωστα, βλέπω ότι ήρθαν σήμερα το απόγευμα για να μην χάσουν αυτή την όμορφη εκδήλωση. Θα ήθελα λίγο να δώσω το λόγο στον κύριο Σάβα. Να σας καλωσορίσουμε κι εμείς. Μας επιτρέπετε να καλωσορίσουμε κι εμείς, γιατί νιώθουμε έτσι η οικειότητα και την εμπιστοσύνη που μας περιβάλλεται. Εκπροσωπώ την ομάδα της Λαλίτσας. Έχουμε και άλλα μέλη εδώ πέρα, την Αρετή, τη Μαρία, τη Ζωή. Είμαστε μια αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία που προσπαθούμε να κάνουμε κάποιες δράσεις που θα δείξουν στην υπόλοιπη κοινωνία κάποιες καλές πρακτικές. Δηλαδή μαζεύουμε πόρους και αυτούς τους πόρους τους χρησιμοποιούμε για να εφαρμόσουμε κάποιες ωραίες ιδέες. Ασχολούμαστε με το φυσικό περιβάλλον, με την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Έτσι. Ίσως για κάποιους να φαίνεται μικρά τα ποσά που μαζεύουμε, αλλά για μας είναι μια αρχή και είναι πολύ σημαντική αρχή. Έχουμε κερδίσει πολύ σε συναισθήματα, σε εμπιστοσύνη και στη συγκεκριμένη δράση η οποία υλοποιείται με την αμέριστη συμπαράσταση της Σίλβιας Δελγιανίδου, της Διευθύντριας και της Λίτσας Ρέκα, πάλι Διευθύντρια και την υποστήριξη όλης της εκπαιδευτικής ομάδας εδώ πέρα, έχουμε καταφέρει να κάνουμε ένα άνοιγμα του ειδικού σχολείου προς την υπόλοιπη κοινωνία. Για μας είναι, και συγχωρέστε με για την αγγλική έκφραση, είναι win-win η κατάσταση. Δηλαδή μαζεύουμε πόρους, φέρνουμε καλές πρακτικές, καλά παραδείγματα. Θα δείτε και στην πορεία, στην παρουσίαση του Γιώργου Ευγενιάδη, τι έχει κάνει με την εικονική επιχείρηση. Στηρίζουμε ένα νέο συγγραφέα, αγοράζουμε βιβλία για τη βιβλιοθήκη των σχολείων. Δεσμευόμαστε ότι κάθε φορά που θα έχουμε παρουσίαση βιβλίου θα δωρίζουμε και ένα αντίτυπο στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Κατερίνης. Έτσι, και προχωράμε και σας παρακαλούμε αν έχετε κάποια ιδέα μικρής εμβέλειας, εφαρμόσιμη κτλ. Να μπείτε στην ιστοσελίδα μας, να βρείτε το email μας και να μοιραστείτε μαζί μας αυτή την πρότασή σας. Αυτά από μένα. Τα περισσότερα θα σας πει ο Γιώργος. Θα μιλήσει για το βιβλίο του. Ευχαριστούμε τις εκδόσεις Πεδίο, έτσι είναι ο εκδοτικός οίκος, για το βιβλίο απλά και διαφορετικά. Μας μιλήσει για το βιβλίο, μια μικρή παρουσίαση και στη συνέχεια θα περάσουμε στην υλοποίηση των συνταγών. Αυτά. Την πάσα και το βήμα στον Γιώργο. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας τιμήσατε με την παρουσία σας και την εκπαιδευτική ομάδα ξανά, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα γινόταν τίποτα από όλα αυτά. Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Λαλίτσα που για αυτή πραγματικά την καλή πρακτική, όπως είπατε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και εκεί στηρίζεται και το εγχείρημα αυτού του βιβλίου στις καλές πρακτικές της ειδικής εκπαίδευσης. Να σας συστηθώ πιο αναλυτικά. Είμαι ο Γιώργος Ευγενιάδης και δουλεύω στην ειδική εκπαίδευση στην Αθήνα, στο ΕΚ, το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, στο Νέο Ηράκλειο. Είναι ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι στην Κατερίνη, γιατί η καταγωγή μου είναι από τις Σέρες και από τη Θεσσαλονίκη. Οπότε ουσιαστικά έχω μεταναστεύσει, μην μπορώντας να εργαστώ στη Βόρεια Ελλάδα, και έχω βρει καταφύγιο στην Αθήνα ως αναπληρωτής τα τελευταία 5 χρόνια. Εκεί λοιπόν μου δόθηκε η ευκαιρία μέσα από
την αλληλεπίδραση που είχα και την εξωστρέφεια που μπόρεσα να κάνω της εκπαίδευσης προς τα έξω με καλές πρακτικές να δημιουργήσω αυτό το βιβλίο. Αυτό το βιβλίο ουσιαστικά είναι... Είναι ουσιαστικά ένα εγχείρημα των μαθητών μου όπου θέλει να δείξει τον τρόπο που σκέφτονται αυτοί. Δηλαδή σκεφτόμαστε με εικόνες, με απλό τρόπο, με απλά υλικά, όπως λειτουργεί ένα δημόσιο σχολείο, χωρίς ζυγαριές, χωρίς σύνθετα υλικά, χωρίς μέτρα και ημίμετρα, δημιουργούμε μία συνταγή με απλά υλικά. Έτσι λοιπόν μαζέψαμε όλες αυτές τις συνταγές, τις συγκεντρώσαμε σε ένα σχολείο, σε ένα βιβλίο και δημιουργήσαμε το απλά και διαφορετικά. Ο τίτλος τους λοιπόν είναι στη λέξη απλά, με τον απλό τρόπο παρουσίαση και τα απλά υλικά τα οποία έχει και το διαφορετικά στη διαφορετικότητα, την οποία πλαισιώνουμε ως ειδική παιδαγωγή στην ειδική δημόσια εκπαίδευση. Αυτά για το βιβλίο, για να μην σας κουράσω και να δούμε λίγο στο πρακτικό κομμάτι. Θα κάνουμε μία συνταγή, η οποία λέγεται Special Sticks. Ήταν ένα project σχολικό, όπως αναφέρει στο τέλος της συνταγής, το οποίο δημιουργήθηκε με τους μαθητές μου, μία εικονική επιχείρηση λοιπόν. Οι μαθητές είχαν την ιδέα να δημιουργήσουν με απλά και οικονομικά υλικά τη δική τους σχολική επιχείρηση και να συνεργαστούν με σχολείο γενικής εκπαίδευσης, με ένα λύκειο. Έτσι λοιπόν οι μαθητές οι δικοί μου, μαζί με τους μαθητές από το σχολείο της τυπικής εκπαίδευσης, δημιουργήσαν αυτό το προϊόν σε τρεις γεύσεις που θα τις κάνουμε σήμερα όλες. Συνήθως κάνω μόνο την πρώτη, σήμερα θα επιχειρήσουμε να τις κάνουμε όλες, δύο αλμυρές και μία γλυκιά. Μπορέσαμε λοιπόν να παράγουμε αυτό το προϊόν με λογότυπο το οποίο σχεδιάστηκε από τους ίδιους τους μαθητές, με πάρα πολύ μεγάλη προβολή σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και με αρκετή κινητοποίηση. Έτσι λοιπόν ο κόσμος μπόρεσε και έμαθε τι είναι η ειδική εκπαίδευση, πώς δημιουργείται, πώς γίνεται η εξωστρέφειά της. Και όλο αυτό βοήθησε πάρα πολύ στους μαθητές μας, ώστε να ενσωματωθούν και κατά κάποιο τρόπο να ενταχθούν στην κοινωνία μας. Λοιπόν, βλέπουμε τις τρεις γεύσεις, ζάχαρη, κουρκουμά και σουσάνι με μαύρο κλί. Φυσικά συμμετείχαν πολλοί εκπαιδευτικοί σε αυτό το εγχείρημα και παρουσιάσαμε στο MOL το τελικό προϊόν. Και πήραμε το πρώτο βραβείο στα Bravo School στην επιχειρηματικότητα και στην καινοτομία και στη βιομηχανική υποδομή. Θα σας δείξω το κομμάτι το οποίο δημιούργησαν οι μαθητές μου. Φτιαγμένο από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Οι μαθητές κατάφεραν και κέρδισαν 2.000 ευρώ μέσα από τις πωλήσεις που κάνανε και μπορέσανε και αγοράσαν όλο τον εξοπλισμό του σχολείου σε υλικά. Σε επαγγελματικούς πάγκους, κουζίνα, μίξερ και έτσι λοιπόν το σχολείο μας έχει πλέον το δικό του εξοπλισμό. Αυτή λοιπόν τη συνταγή μου τη ζήτησαν οι μαθητές να τη βάλουν στο βιβλίο. Και έτσι μπήκε στο βιβλίο και είναι μέσα σε αυτό το πρώτο βιβλίο, γιατί ετοιμάζω και ένα δεύτερο και ένα τρίτο, στο οποίο τρίτο θα μπει το περσινό μας project, που ήταν τα μπισκότα ρεβιθιού, τα Healthy Bites. Λοιπόν, η συνταγή είναι πολύ απλή, είναι με βήματα, αναλυτικά, όπως είπαμε εδώ πέρα. Εγώ τώρα θα σας την παρουσιάσω, αλλά δεν θα το κάνω μόνος μου. Θέλω δύο εθελοντές. Έλα, σήκω. Θύμισε μου το όνομά σου.
Ναι, το όνομά σου. Έλα, Νίκο. Και ακόμη η Βασιλική. Και η Βασιλική, που είναι η Βασιλική. Βασιλική, Βασιλική, άμα πρέπει. Αυτό. Θα φορέσετε από μία ποδιά. Η ποδιά έχει το λογότυπο, το Healthy Bites που σας είπα, που είναι το περσινό μας project, σε συνεργασία με το Κολέγιο Αθηνών, και θα μπει στο επόμενο βιβλίο. Θα βάλουμε γάτια σε χρώμα μπλε. Ποιος ξέρει για την μπλε, ποιος διάβασε το βιβλίο. Ξέρει κάποιος γιατί είναι μπλε το χρώμα στα γάτια. Κανένα χεράκι, ούτε μεγάλη. Λοιπόν, ωραία, για να δυνατούτε γιατί είναι μπλε. Θέλω να μου πείτε μία τροφή που έχει χρώμα άσπρο. Για πείτε μου, που είναι μία τροφή. Πες μου μία τροφή. Πες μου μία τροφή που έχει χρώμα άσπρο. Ποια. Γάλα. Τέλεια. Άσπρο γάντι έχουμε. Έχουμε. Θέλω μία τροφή που έχει χρώμα κόκκινο. Για να μην φαίνει να διευθύνει. Ντομάτα! Μπράβο! Θέλω και τώρα μία τροφή που έχει χρώμα μαύρο, γιατί βλέπουμε και μαύρα γάντια. Σοκολάτα. Σοκολάτα με πολύ μεγάλη περιεκτικότητα σε κακάο, τύπου 80% είναι σχεδόν μαύρη. Και τώρα πες μου ένα χρώμα που έχει τέτοιο, ένα τρόφιμο που έχει τέτοιο χρώμα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κανένα. Άρα λοιπόν σε μία εταιρεία. Ποιο? Ένα γάλα. Ποιο είναι το γάλα το φλερ? Παίρνουμε μία πουλιά μπλε. Εντάξει. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, γράφω στην τελευταία σελίδα του βιβλίου ότι το μόνο σωστό το οποίο χρησιμοποιείται σε γάντι και πρέπει να χρησιμοποιείται είτε είμαστε μάγειρες είτε δουλεύουμε στα τρόφιμα είναι το μπλε χρώμα, γιατί αν σκεφτεί ένα κομμάτι όπως αυτό το γάντι που είναι μικρό και πέσει θα το δω. Ενώ αν είναι άσπρο ή μαύρο δεν θα το δω και έτσι θα φτάσει στο πιάτο μας και θα το φάμε. Καταλάβατε. Τέλεια. Λοιπόν, τώρα το βάλω κι εγώ. Λοιπόν, είμαστε στο στάδιο που έχουμε τα υλικά, εμείς θα κάνουμε τη γεύση. Αυτήνα. Τι λέει πρώτα, εδώ πέρα. Δείχνει με εικόνα ότι ανοίγουμε με τον πλάστη. Ωραία, άρχισε να τα ανοίγεις. Έχουμε ένα φύλλο σχολιάτα, στο οποίο το έχουμε βγάλει από την κατάψυξη για να είναι μαλακό. Όλα τα φύλλα σχολιάτα είναι κατεψυγμένα, εκτός και αν είναι στο ψυγείο. Αυτό τώρα είναι ένα φυλλαράκι, το οποίο στη συνέχεια θα φουσκώσει, γιατί έχει μέσα λίπος εστρώσεις. Και με τον ατμό που θα δημιουργηθεί, θα πάρει όγκο. Μπράβο, τέλειο. Λοιπόν, στη συνέχεια τρυπάμε τη σφολιάτα με το πιρούνι για να μην έχει τόσο μεγάλο όγκο, γιατί αν δεν την τρυπήσουμε θα γίνει τόση και εμείς θέλουμε τα κριτσινάκια να είναι λίγο πιο τραγανά. Κάνε έτσι. Βοήθησε και εσύ. Μπράβο, Βασιλική. Σε όλη την επιφάνεια σχεδόν, εντάξει, άμα δεν είναι και σε όλη, δεν πειράζει. Ναι, γενικά στη μαγειρική θέλουμε να είμαστε πιο χαλαροί, να είμαστε πιο ελεύθεροι και άμα δεν πετύχει, δεν πειράζει. Θα τα καταφέρουμε με 5 πράγματα να κάνουμε κάτι. Αυτό. Οι καλύτερες συνταγές. Το τελείως διαφορετικό από αυτό που δείχνουν οι υπόλοιποι. Οι καλύτερες συνταγές γίνονται με τα λάθη. Λοιπόν, θα λείψουμε την επιφάνεια της ζύμης με νερό για να μπορέσει να κολλήσει οποιαδήποτε γεύση θέλουμε να βάλουμε πάνω. Μετά θα διαλέξουμε τη γεύση θέλουμε. Θα κάνουμε γλυκιά γεύση. Βουτάμε τα πινέλα μέσα στο νερό, ενώ ασκεί, και αρχίζουμε και αλήθουμε έτσι απλά. Μπράβο. Τέλειες.
Μετά θα πάρουμε ζάχαρη και θα απλώσουμε στην επιφάνεια. Βάλτε τα πινέλα μέσα εδώ, όχι με το πινέλο, με το χέρι. Θα πάρουμε ζάχαρη και θα απλώσουμε έτσι. Πιο πολύ. Θέλει πολύ ζάχαρη εδώ. Ρίξτε κι άλλο, ρίξτε. Αυτό γενικά σηκώνει ζάχαρη, γιατί η ζάχαρη θα κρυσταλώσει με το ψήσιμο και όσο περισσότερο βάλουμε τόσο το καλύτερο. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και μαύρη. Δεν έχει διαφορά. Η μαύρη και η λευκή είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, περιέχει λίγο περισσότερη μελάσα η μαύρη ζάχαρη. Αυτό. Θερμητικά είναι το ίδιο και διατροφολογικά είναι το ίδιο. Λοιπόν, θα δώσει λίγη πιο λίγη έντονη γεύση απλά. Πάρτε που παίρνουμε ένα μπρο κουταλάκι. Τώρα είναι καλύτερα να έχουμε αυτό που κάνει έτσι κανέλα. Επειδή δεν το έχουμε εμείς, θα το σχεδιάσουμε ως συνήθως. Έτσι, έτσι θα κοιμάζει. Πάρτε. Και θα ρίξεις έτσι όπως θες, έτσι σαν βροχή. Όλο πολύ έτσι. Έτσι κανέλα. Τώρα, άμα πέσει, παίρνουμε τα χέρια και το απλώνουμε έτσι εδώ. Είναι γενικά safe αυτή η συνταγή, έχει ασφάλεια, γιατί δεν έχει τόσο πολύ στη δοσολογία και γι' αυτό τα παιδιά μετά από ένα σημείο την κάναν μόνοι τους. Τα κάναν όλα μόνοι τους, δεν κάναμε τίποτα. Ήταν μια πραγματικά, δεν πιάσει το πράγμα, πραγματικά μια γραμμή παραγωγής, πολύ πετυχημένη. Τέλειο, λοιπόν. Δεν έχει, μια χαρά. Λοιπόν, τώρα παίρνουμε αυτό και το κόβουμε. Κάνουμε σταυρό, βάλτε κάτω, βάλτε. Κάνουμε τετραγωνάκια σε λωρίδες. Παίρνουμε και τα στρίβουμε απλά έτσι. Εντάξει. Για στρίβουμε. Το ένα χέρι πάνω, το άλλο κάτω. Και τα βάζουμε εδώ. Και έτσι σιγά σιγά συνεχίζουμε και αναπτύσσουμε τη λεπτή κινητικότητα των χεριών μας που το θέλουμε. Όσοι είστε εκπαιδευτικοί εδώ το γνωρίζετε καλά αυτό. Πάμε. Γαντάκια λίγο, πες το με τη βοηθάτια. Την έβαλα από ένα. Για κυρία Βασιλόπουλε. Όχι, τέλειο που το κάνεις εσύ. Τέλειο. Είσαι μάγκερος ή δεν είσαι. Πάει κι άλλο, 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 κι άλλο
Πάμε να πες να ξαναβάλεις τα γάντια σου. Δεν χωρίζεις. Έτσι, μπράβο, πάλι. Άλλο παιδάκι, ναι, ναι. Και εσύ τώρα θα κάνεις. Να κοίταξε τι το κάνει η Βασίλη. Μπράβο. Θα λείψουμε τώρα με νερό αρκετό. Ναι. Αυτό. Ωραία. Πιάνω την Έλο. Λίγο. Σε όλη την άκρη. Μπράβο. Μπράβο, Άγγελε. Ρίχνω. Γεια σου κύριε Κυλικούλα. Και εσύ έριξε. Οπ, θες και εσύ να ρίξεις, Άγγελε. Μέλη, πω, τι έκανε και λυκούλα, έλεγε εσύ. Με το κουτάλι, θες να ρίξεις πάνω. Οπ, έλα, με το κουτάλι. Τώρα θα δούμε, θα μου καταπατήσει. Μπράβο, Άγγελε, πάει. Είναι εδώ, που δεν έχει, κοίτα. Πότε έχω. Τέλειος. Έχουμε διαφορετικά τα πιστεύω. Μπράβο, Άγγελε. Μπράβο, να το σέκα. Μπράβο, το είναι ζάχαρη, δεν θέλουμε. Μπράβο, προσωπικά. Άγγελε, τώρα λίγο να βάλεις και εδώ, εντάξει. Τέλει. Κάτσε με την πίστη. Να μην μου φεύγεις. Έχω κίνδυνο, έχω κίνδυνο. Ρίξε και σε Ζουσάνα. Εντάξει. Ωραία, κύριε Παπαγάλα, θα είναι άλλο παιδάκι να κόψουν. Ρίχνω τυράκι πάνω. Α, τέλειο, παιδιά. Μπράβο, πάλι. Με το κουτάλι. Μέσα εδώ. Έτσι. Μέσα εδώ. Έτσι. Μέσα εδώ. Εδώ. Εδώ, έτσι εδώ. Εδώ. Μπράβο, πάλι. Θα πάρω εγώ αυτά. Μπορούμε να πάρει. Μπορούμε. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ αυτό. Θα πάρουμε. Δηλαδή τα σωσά με το σιρίδι να σκεφτεί. Κάνουμε ζούμε αγώνα. Εντάξει. Πρέπει να βάλω το φίλιππο. Όχι, όχι, όλο το. Εντάξει. Ένα ταξί. Εσείς στρίψτε τα και αφήστε τα εδώ πέρα μέσα. Άστο, βάλτε αυτό στην μία τάξη. Άστο, το παιδί. Άστο, άστο. Ωραία, κάνε λοιπόν, τέλειο. Εδώ πέρα θα το πεις. Τέλειο εδώ, εδώ, εδώ. Εδώ. Τον άστο μην τα ανακατέψω όμως, γιατί έτσι τώρα να τη βάζω. Πολύ ωραία. Βγάλε την ποδιά σου κι εσύ. Ποιο παιδάκι θα έχει πολύ. Θες Μαρίνα. Έλα, ποιος άλλο. Δεν έβγαλες φωτογραφία με την ποδιά. Πάρε. Λυπείς. Έλα, κορίτσι. Έλα, κορίτσι. Έλα, κορίτσι. Έλα, κορίτσι. Πάνω να μην το βάλεις εδώ. Πάνω στη λαδόπολα. Εδώ πάνω, Μαρία. Λοιπόν, λοιπόν και να βρίσκεται το μετά. Αντρέα, να βγάλουμε μια φωτογραφία, τι ωραία που μαθαίνει. Μαριά, σε Αντρέα, τέλειο. Μπράβο, Βασίλη. Τη Δευτέρα, μάλλον. Δεν το ξέρω. Μπράβο, πολύ ωραία. Γύρισε, πιστεύω ότι τα μεταφέρεις. Και το δωστάσου, και σάχαρη θα βάλετε. Μοχάμετ, έλα, τώρα ανοίξα, δεν πειράζει. Πήγαινε να ρίξει, δώσε τον αέρα. Δεν το κάνουμε ρολάκι, το κάνουμε έτσι. Κάνε ένα πέτσιο. Είναι αυτό που λέει. Πάρ' το από εδώ και πάνε εκεί πέρα με τα παιδάκια. Θα το πάρω. Αν έχουμε την έγκρισή σας. Έχουμε εδώ κουμπά, τίποτα. Αντίγραφε λίγο με τα παιδιά. Ναι, ευχαριστώ και εμείς. Και τώρα μπορούμε να τα φάμε. Είναι ο παιδευτικός που μιλήσαμε. Όπου εκεί ανεβάζω όλες τις δράσεις και οτιδήποτε θα κάνω τώρα θα προηγήσουν και άλλες παρουσιάσεις σε διάφορες πόλεις, στην Καλαμάτα, στην Κόρινθο.
αγάπη μου. Ευχαριστούμε και τα μέλη μας. Ευχαριστώ. Θα χαρούμε πολύ να κάνουμε μαζί συνταγές. Και να μας φωνάξετε και τη διευθύντρια. Βεβαίως. Είναι απλά υλικά, πολύ απλά κατηγορά. Και θεωρούμε ότι η μαγειρική είναι ένα επίσης τρόπο μάθησης. Έτσι. Είναι βιωματικό, είναι συντριακό και νομίζουμε ότι εμείς τις φόρες, ας πούμε, είναι ο καλύτερος τρόπος για να διδάξεις πράγματα παιδιά. Και για το δημοτικό. Έτσι. Για ρετή. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και την εργασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην βιβλιοθήκη της διπλής μου διαγωγή με το ρίγκο. Ναι, όχι. Έλα, πάρε το δικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για όλα. Νομίζω ο Φρίζες τάδος.